Επειδή δεχόμαστε καθημερινά ειδήσεις που μας, σαν κοινωνία μας ταράζουν και σαν οικογένεια και σαν γυναίκες προπάντων, αποφασίσαμε, κάνοντας μία σκέψη, ο Σύλλογος Πολιτιστική Πρόταση και ο Σύλλογος Τελέσσιλα, να οργανώσουμε για να αφυπνίσουμε τον κόσμο μια όμορφη μουσική βραδιά και να βάλουμε με προτεργάτη τον Νόντα το Δαγρέ και όλους τους μουσικούς της πόλης μας σε μια μουσική βραδιά ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Την εκδήλωση αυτή, με όλα τα νόμιμα μέσα, την οργανώσαμε για την Παρασκευή, 9 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία του Άργους και καλούμε από αυτή τη θέση όλους τους συλλόγους, όλους τους φορείς, όλα τα σχολεία που τα ενδιαφέρει και αυτά και όλους όσους έχουν ευαισθητοποιηθεί πάνω στο θέμα αυτό, να γίνουμε μια αγκαλιά και μια φωνή να σταματήσει αυτό που ακούμε καθημερινά. Έρχεται καλοκαίρι. Σίγουρα το καλοκαίρι τα φαινόμενα αυτά είναι σε έξαρση. Και θέλουμε να σταματήσουν υψώνοντας τη δική μας φωνή μέσω της μουσικής. Καλούμε λοιπόν όλους τους φορείς, όλους τους συλλόγους, να μην τους ονομάσουμε. Οι σύλλογοι του Άργους είναι πολλοί και μπορούν να δώσουν ένα δυνατό παρόν στην εκδήλωσή μας αυτή, να είναι κοντά μας. Εμείς έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί μια χοροδία όπως είμαστε εμείς δεν θα πρέπει να έχει κλισέ μόνο το τραγούδι. Η κοινωνία μας προσπερνά και εμείς θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Οργανώνουμε λοιπόν αυτή τη δράση και με μία μελλοντική που ήδη έχουμε αρχίσει να συζητάμε με τους φορείς για να γίνει πιο οργανωμένα από Σεπτέμβριο μήνα, γιατί όπως ξέρετε και εμείς τον Ιούνιο θέλουμε να πάμε διακοπές. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Καλώ όλους και όλες να υψώσουμε μια φωνή διαμαρτυρίας και να γίνουμε όλοι μια φωνή. Ευχαριστώ. Η ώρα είναι 9 η ώρα μετά το τέλος των χαιρετισμών, γιατί είναι Παρασκευή. Θα γίνει στο χώρο της, κεντρικής πλατείας του Άργους, δίπλα στο καφενείο, να το πω, του Φασαρία. 9 η ώρα. Το πόσο θα διαρκέσει, ο κύριος Φόντας είναι εδώ και θα σας πει τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Έχω την τιμή να αναλάβω, να καλέσω τους τοπικούς μουσικούς, ανθρώπους που ασχολούνται, επαγγελματίες ερασιτέχνες, να συμμετέχουν ο καθένας όπως μπορεί και με τον τρόπο που αυτός επιθυμεί, να έχει μια συμμετοχή, ένα με δύο τραγούδια ο καθένας για αυτό το πράγμα. Υπάρχει ανταπόκριση όσον αφορά τις γυναικοκτονίες και ό,τι προέρχεται πίσω και παράγεται από αυτό, οι συνέπειες. Εγώ θα έδινα πολιτική διάσταση, επειδή όμως τώρα αντιλαμβάνεστε, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Σαφώς και υπάρχει, σαφώς και πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει να υπάρχει, είτε προέρχεται από την κοινωνία, είτε από την ενδοοικογενειακή βία, η οποία προέρχεται από την κοινωνία, είτε από οποιαδήποτε άλλη μορφή. Πραγματικά είναι πολύ άσχημο, πάρα πολύ άσχημο, ξέρεις, να έχεις ένα παιδί να σου λέει, να είναι να διαμαρτύρεται ή να λέει και να, λέει, και να σου λέει το όργανο πάρε ταξί, το αντιλαμβάνεστε. Χωρίς να δεν δίνω ευθύνη, το συμβάν, δεν δίνω ευθύνη στον, γιατί ενδεχομένως είναι και αυτός εκτελεί μια εντολή. Αυτό το πράγμα. Αλλά πόσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Παράγεται βία πλέον στην κοινωνία. Ακόμα δεν έχει κλείσει το πρόγραμμα. Διάφορα. Για παράδειγμα, τι θα. Θα τραγουδήσω δύο τραγούδια. Θα συνοδεύσω άλλα δύο τραγούδια φίλους. Δεν θέλω να τους αναφέρω για να μην αισθανθεί ότι υπονοηθεί ότι δεσμεύονται και. Ή επιλέγει αυτόν και κάποιον άλλον. Κάποιον άλλον τώρα, γιατί δεν είναι πολλοί. Θα βγουν οι μουσικοί, θα ανακοινωθούν μέχρι το μεσημέρι. Είναι αρκετοί. Θα έχουμε συμμετοχή από το μουσικό γυμνάσιο με τα παιδιά. Έγινε μια προσπάθεια από την πολιτιστική πρόταση να είναι ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Και ταυτόχρονα υπολογίζω άλλους 10 με 12 μουσικούς της πόλης θα συμμετέχουν λέγοντας έκφραση τραγούδια. Έκφραση και διαμαρτυρία. Η βία δεν διαλέγει ούτε κοινωνικά στρώματα, ούτε οικονομικές δυνατότητες. Τη βλέπουμε παντού.
Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αρχίσουν να ανοίγουν στόματα, γιατί σήμερα είναι μια σπροξιά, ένα χαστούκι, αύριο θα γίνει κάτι παραπάνω και καταλήγουμε σε κάτι χειρότερο. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας ποτέ. Η κάθε γυναίκα δεν πρέπει να ψάχνει να βρει πού φταίει. Ξεκινάει από το σπίτι μας, γιατί μαλώνοντας το παιδί μας και δέρνοντάς το, αύριο θα σκεφτεί ότι για να με δει ο άντρας μου σημαίνει ότι κάτι κακό έκανα. Όχι, δεν έκανες κάτι κακό. Δεν ταιριάζεις, τραβάς τον δρόμο σου και χωρίζεις. Ανοίγουν τα στόματα και δεν φοβόμαστε να πούμε φτάνει μέχρι εδώ. Δεν δεχόμαστε τίποτα περισσότερο. Αυτό. Θα συμφωνήσω με όλα αυτά που είπαν και οι προλαλήσεντες και είμαι στην πρώτη γραμμή πάντα για αυτά, διότι είναι πολύ κακό για την κοινωνία μας να συμβαίνουν όλα αυτά και δεν πρέπει. Πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για αυτό το θέμα. Να είμαστε πάντα μπροστά και να βοηθάμε αυτές τις γυναίκες που έχουν πάθει αυτό το κακό. Και έχουν την ανάγκη μας. Να πούμε ότι γίνεται και στη γειτονιά μας, δεν τα ακούμε μόνο και σε άλλες περιοχές. Βεβαίως και στη γειτονιά μας, γι' αυτό το λόγο πρέπει όλες να είμαστε ενωμένες, αλληλέγγυες και να βοηθάμε η μία την άλλη. Και κυρίως αυτές. Λοιπόν, βεβαίως, ουσιαστική. Από όλους μας.